Ντουρο τον πρόλαβε και κάνει λάθος και πέφτει ο Ντουρο, παίρνει το φάουλ. Έγινε λάθος από τον Ροπίνιο και το φάουλ κερδίζει ο Αλβανός σε πολύ καλή, σε εξαιρετική θέση. Στημένη μπάλα και την χαϊδεύει πάντως ο Ηλίας ο Χαραλάμπους ή ο Ντούρο. Ο Ντούρο. Το συζητά λίγο με τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Είναι λίγο κοντά η αποστασία. Βέβαια καλή αποστασία, αλλά θέλει ακόμη λίγο απόσταση πιο πίσω για να μπορέσει η μπάλα να περάσει και να ξανακατεύει. Πάντως είναι σε καλό σημείο για αριστεροπόδαρο εκεί. Είναι και ο Αλονεύτης, αλλά νομίζω βολεύει περισσότερο τον Ηλία τον Χαραλάμπους. Αν περάσει την μπάλα πάνω από το τείχος ή δίπλα από το τείχος για να βρει στόχο. Να δούμε. Ο Ντούρο τελικά περνάει το γκολ! Γκολ με τον Αλβανό 1-0! Η Ομόνοια ανοίγει το σκορ! Καταπληκτικό χτύπημα φάουλ από τον Κλώτια Ντούρο στα δίκτυα! 1-0 χαλασμός κόσμου από τους οπαδούς της Ομόνοιας! Εντυπωσιακό αυτό που έγινε! Ο Αλβανός, ο οποίος εκτέλεσε θρυδιάζοντας, περίμεναν όλοι και περισσότερο ο Χαφ, είτε τον Χαραλάμπους είτε τον Αλονεύτη, βομβάρδισε κυριολεκτικά την εστία των άκρων κάνοντας το 1-0. Καταπληκτικό χτύπημα φάουλ λίγο πέρα από το δεξί παραθυράκι. Ξανά εδώ η μπάλα αναπάμεται στα δίχτυα του Τζο Χαφ. Η Ομόνοια μπροστά στο σκορ. Έκανε προσπάθεια, βρήκε λίγο την μπάλα ο Χαφ. Ικανοποίηση στο πρόσωπα όλων στον πάγκο και κυρίως του Ρετιτούτιτς, ο πανηγυρισμός του Ντούρο, του Αλβανού, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στον αγώνα με την ΑΕΚ στο 2-2 εδώ. Ήταν πρωταγωνιστής εκείνο το βράδυ. Για την ώρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς, η Ομόνοια, φίλες και φίλοι, είναι μπροστά στο σκορ. Χρειάζεται πλέον ηρεμία, γιατί η ΣΥΤ θα προσπαθήσει να αντιδράσει.